Μεγάλο ντέρμπι σήμερα, τοπικό, κόσμος πολύ στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος βρέθηκε να χάρει ακόμη και μια κοντή διαφορά, αλλά είναι μια μεγάλη ανατροπή. Πώς είδες τον αγώνα? Ουσιαστικά ήταν το πρώτο δύσκολο μάτς της φετινής χρονιάς. Ντέρμπι τοπικό, δύο ομάδες οι οποίες στήθηκαν και οι μεν και οι δε για να πρωταγωνιστήσουν. Αλήθεια είναι ότι δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι. Ενώ δείξαμε και είπαμε πέντε πράγματα τακτικής, αλήθεια είναι ότι δεν εφαρμόστηκαν στην αρχή. Για διάφορους λόγους. Από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά υπήρχε συγκέντρωση η απαιτούμενη. Κάναμε αυτά τα οποία δουλέψαμε όλη την εβδομάδα και αυτό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που με την παρουσία του μας θύμισε. Θα θέλαμε να συνεχίσει την προσπάθεια την οποία κατέβαλε σήμερα. Τους θέλουμε έκτο παίχτη σε όλα τα παιχνίδια τα εντός έδρας, ακόμη και τα εκτός όσοι μπορούν. Θα δούμε. Είδαμε σήμερα μεγάλη ευτυχία από την περιφέρεια της ομάδας. Ήταν κάτι μελετημένο ή ήταν θέμα ημέρας, το σουτέρ σας? Ήταν και μέρος της τακτικής βέβαια, αλλά από τη στιγμή που μας τα έδωσε η αντίπαλη ομάδα τα σουτ και εμείς τα εκμεταλλευτήκαμε, τα πήραμε. Εντάξει, σίγουρα είναι και θέμα τύχης το σουτ. Τα βάλαμε, ανέβηκε η ψυχολογία μας και έτσι πορευτήκαμε. Χατζηγιατρέου είναι καλά, είδαμε τραυματίσει στον ώμο. Θα το δούμε αύριο, παιδιά. Δεν έχω εικόνα. Θα το δούμε αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.